Καλημέρα σας και έρωσο. Οι καρδιοπάθειες είναι η σημαντικότερη πηγή νοσηρότητας στη σύγχρονη εποχή και η κολπική μαρμαρική είναι η πιο σύγχρονη αριθμία της καρδιάς. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 100.000 περίπου άνθρωποι που πάσχουν από κολπική μαρμαρική. Μαζί μας και πάλι σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Δημήτριο Κρεμαστινό, ο οποίος φυσικά είναι και βουλευτής Δωδεκανήσου. Καλημέρα σας, έρωσο, εξαιρετική χαρά και τιμή που είστε και πάλι εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά. Μένω στον πρώτο τίτλο, γιατί αυτό συνδέεται με την εκπομπή σας. Τι είναι η κολπική μαρμαριγή και τι συμπτώματα εμφανίζει, δάσκαλε? Βασικά είναι αριθμία η κολπική μαρμαριγή, αλλά μια αριθμία που αποπροσανατολίζει την καρδιά. Δηλαδή, οι κόλποι στην ουσία δεν συστέλλονται. Οπότε δεν περνάει το αίμα κανονικά από τους κόλπους προς τις κοιλίες. Αποτέλεσμα, όταν εκδηλωθεί με μεγάλη ταχυαριθμία, γιατί ο σφιγμός είναι άριθμος, δεν συστέλλονται οι κόλποι, το αίμα και οι πιέσεις αθροίζονται κατά τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκληθεί πνευμονικό είδημα, υπόταση μεγάλη, συγκοπτικό επεισόδιο, όταν η συχνότητα είναι πάρα πολύ ψηλή. Όταν δηλαδή εκδηλώνεται κολπική μαρμαριγή, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν αιμοδυναμικά φαινόμενα τέτοια που να μεταφραστούν σε σοβαρή διαταραχή. Δάσκαλε, γιατί είναι επικίνδυνη η κολπική μαρμαριγή? Η κολπική μαρμαριγή είναι επικίνδυνη για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι μπορεί η ίδια, όταν εμφανίζεται, να προκαλέσει τα φαινόμενα που είπα προηγουμένως. Στη χρόνια μορφή της, επειδή το αίμα δεν προωθείται κανονικά και αθροίζεται μέσα στους κόλπους, υπάρχει μια στάση εκεί που δημιουργούνται θρόμβοι που μπορεί να εκτοξευθούν από τους κόλπους και να πάνε στον εγκέφαλο, σε οποιοδήποτε όργανο της καρδιάς, αλλά περισσότερο επικίνδυνος είναι ο εγκέφαλος, και να δημιουργήσουν αυτό που λέμε οξέα επεισόδια αρτηριακά. Δηλαδή εγκεφαλικό, αγκιακό επεισόδιο, να έχουμε εμβολή στην κοιλιά, σε όργανα της κοιλιάς ευαίσθητα, αλλά το σπουδαιότερο που φοβόμαστε είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο από εμβολή. Πώς μπορούμε να προλάβουμε την κολπική μαρμαρική, κύριε καθηγητά? Πρόληψη της κολπικής μαρμαρικής πρώτα απ' όλα αφορά κυρίως μεγάλες ηλικίες. Και η πιο συχνή ο συνδυασμός της είναι με χρόνια υπέρταση. Δηλαδή ότι όποιος έχει πίεση και δεν μπορεί να την, κατά κάποιο τρόπο να τη ρυθμίσει, αυτός είναι πιο επικίνδυνος να έχει κολπική μαρμαρική. Αλλά και όλες οι άλλες παθήσεις της καρδιάς. Από τις ρευματοπάθειες, στεφανία, νόσο και κυρίως βαλβιδοπάθειες της Μητροειδούς, είναι αυτές που δημιουργούν προβλήματα τέτοια που υποβοηθούν να γίνει κολπική μαρμαριγή. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων, μάλιστα, αυτό που λέμε ιδιοπαθής κολπική μαρμαριγή των νέων, που ενώ καθόλου είναι φυσιολογική καρδιά, αυτοί εμφανίζουν κολπική μαρμαριγή. Πώς αντιμετωπίζεται η κολπική μαρμαριγή σε χρόνια βάση, δάσκαλε? Ανάλογα με τα συμπτώματά της. Μάλιστα. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι εάν παραμένει, πρέπει ο άρρωστος να παίρνει αντιπηκτικά όσο υπάρχει κολπική μαρμαριγή. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι εάν δημιουργεί προβλήματα, ανάλογα με τα προβλήματα που δημιουργεί, είναι και η θεραπεία της. Αλλά πέραν της φαρμακευτικής θεραπείας, υπάρχει και η επεμβατική θεραπεία. Μέθοδοι. Η οποία επεμβατική γίνεται όταν αποτυχάνει η συντηρητική, η φαρμακευτική. Είναι λάθος να πηγαίνει κανένας πρώτος στην επεμβατική, διότι και με την επεμβατική η πιθανότητα να αποκατασταθεί δεν είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι από 50 έως 70%. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει επεμβατική θεραπεία, ενδεχομένως και επιπλοκές, και ο άρρωστος να ξαναέχει πάλι κολπική μαρμαριγή. Άρα λοιπόν η επεμβατική ακολουθεί τη συντηρητική όταν αυτή αποτύχει. Μάλιστα. Και κυρίως απευθύνεται στα νέα άτομα που έχουν φυσιολογική καρδιά επεμβατική. Όχι σε αυτούς που έχουν καρδιοπάθειες εξεσημασμένες, σοβαρές δηλαδή, και αυτοί κατά κανόνα αν κάνουν επεμβατική δεν πάνε καλά. Ποιες είναι οι συμβουλές, δάσκαλε, όσον αφορά στην τροποποίηση του τρόπου ζωής μας? Δεν υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο συμβουλές για τον τρόπο ζωής. Οι συμβουλές είναι να θεραπεύουμε τις παθήσεις που ανοίγουν το δρόμο στην κολπική μαρμαριγή. Δηλαδή, ο υπερτασικός δεν πρέπει να είναι υπερτασικός. Ο διαβητικός δεν πρέπει να είναι διαβητικός. Αυτός που έχει βαλβιδοπάθεια
εάν μπορεί η βαλβητοπάθεια να αντιμετωπιστεί για να μην φτάσει στην κολπική μαρμαριγή, ακόμα και επεμβατικά, να αντιμετωπιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική χαρά και τιμή που ήσασταν και σήμερα εδώ στο Έρωσο. Έρωσο, δάσκαλε, καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Η κολπική μαρμαριγή είναι ο πιο πραγματικά ύπουλος εχθρός που υποκρύπτει πολλούς κινδύνους και που, αν αντιμετωπιστεί σωστά, δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Γι' αυτό μην ξεχνάτε. Η γνώση είναι δύναμη, όχι η άγνοια και ο φόβος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 παρατέταρτο ακριβώς. Μέχρι τότε, έρωσο. Να είμαστε όλοι γεροί.